Νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό μέσα στο 2022, πέραν αυτής που έχει ήδη προγραμματιστεί για τις αρχές του έτους ύψους 2%, αποκάλυψε μέσω του Open ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης. Ωστόσο, θεωρείται νωρίς να υπολογιστεί το νέο ποσοστό αύξησης του βασικού μισθού. Θα έρθουν οι καινούργιες ρυθμίσεις για τον κατώτατο μισθό, αλλά θα είναι από τον καινούργιο χρόνο, ναι. Οι οποίες θα λάβουν υπόψη τους το ότι η οικονομία έχει αναπτυχθεί. Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα προκύψει με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος. Δηλαδή, θα υπάρξει διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, διαβούλευση με την Τράπεζα της Ελλάδος και τα Επιστημονικά Ινστιτούτα και στη συνέχεια θα γίνει η εισήγηση του Κωστή Χατζηδάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Εργασίας πραγματοποιεί αγώνα δρόμου και για την πληρωμή των αναδρομικών σε συνταξιούχους. Έχει κλείσει το θέμα με τους καινούριους συνταξιούχους από το 2016 και μετά, ναι. Εξαιρέσει 29.000 περιπτώσεων που και αυτοί, από όσο καταλαβαίνω, από τη διοίκηση, μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες θα πάρουν τα αναδρομικά τους. Μεγάλο αγκάθι αποτελεί το μεγάλο στόκ των εκκρεμών συντάξεων. Με τον Κωστή Χατζηδάκη να τονίζει ότι τους επόμενους 3-4 μήνες θα κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες πριν το 2019.